Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, επιστρέφω στη σχολή. Η μέρα είναι Δευτέρα και η ώρα είναι 7 και 4. Πρέπει να συνηθίσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, και επειδή το κολατσιό δεν είναι μόνο για τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, αλλά και για μας, γιατί όπως ξέρετε θα είμαι πολλές ώρες σήμερα στη σχολή, αρχίζω και προετοιμάζω τα γεύματά μου. Δύο ντοστ, μεγαλοπούλα και κασέρι. Πολύ απλό, πάρα πολύ γρήγορο. Και αυτό γίνεται όχι μόνο για οικονομία, γιατί φυσικά υπάρχει οικονομία, αλλά και για ποιότητα διατροφής. Ξυπνήστε λίγο νωρίτερα, 1/4, και πάρτε κάτι μαζί σας. Φτιάξτε και πάρτε μαζί σας. Αυτό. Προκληρωμένο κολατσό περιλαμβάνει και νερό. Γιατί πρέπει να μένεις ενυδατωμένος. Και για μια ακόμη φορά βρίσκομαι πάλι στον ίδιο δρόμο, φορτωμένος με τα ίδια πράγματα. Και είναι ακριβέα με λίγα παραπάνω πράγματα. Δείτε, λάπτοπ, τσάντα, αλλά και βαλιτσάκια τη σχολή. Και ξεκινάει το ταξίδι. Εν τω μεταξύ, τώρα για να δείτε πως όλα συνηθίζονται, επειδή κατά τη διάρκεια του Πάσχα έκανα κάθε μέρα vlogs στο χωριό μου, παιδιά, εκεί στα Μουδανιά και στην Τρίγλια, πλέον στη Θεσσαλονίκη μου είναι πανεύκολο να κάνω vlogs. Δεν πάνε να περπατάει οποιοδήποτε δίπλα μου. Οπότε πιστεύω αυτό θα ανεβάσει και την συχνότητα, δηλαδή σε ποια σημεία θα μπορώ να κάνω vlog. Γιατί παλιά είχα κάποια θέματα με τον πολύ τον κόσμο. Αλλά πλέον τώρα έχω αρχίσει και παθαίνω ανοσία. Και ας με κοιτάνε όλοι σαν τρελό. Η κανάλι πάνω στο Dent Vlogs θα ήμουν. Αλλά δεν σας ευχαριστούσα πραγματικά για την υποστήριξη που μου δείξατε στο Hangout την Κυριακή της Κωνσταντίνας. Ήσασταν υπέροχοι παιδιά, διάβασα τα comments σας στο chat και απαντούσα όσα σε περισσότερο μπορούσα. Πραγματικά συνεχίστε έτσι, γιατί εσείς είστε στο κίνητρο να συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω. Και αυτό που κάνω δεν είναι εύκολο, παιδιά. Μόλις πέρασε ένα 4χρονο κορίτσι από δίπλα μου και είπε στη μητέρα του: «Τι κάνει αυτός?» Άντε τώρα να της εξηγήσει. Τώρα δείτε το αγαπημένο μου μέρος. Τώρα που άνοιξε ο καιρός, έχει γίνει πραγματικά πιο όμορφο. Είμαι σχεδόν έξω από τη σχολή. Μπορεί να ήμουν μέσα στο χώρο του επαγγέλματος τις προηγούμενες μέρες κατά τη διάρκεια του Πάσχα στο τετρίο, αλλά τώρα θα επιστρέψω στα Θρανία. Οπότε εδώ σας αφήνω εγώ και θα τα πούμε μετά. Τέλος ο πρώτος γύρος στη σχολή. Για πρώτη μέρα ήταν εξαντλητική. Πολύ απλά είχα 1-2 μάθημα σε 8 και νίσταζα πάρα πολύ. Αλλά τώρα έρθει το καλό, ήρθε η ώρα των κλινικών και η ασθενής μου θα είναι η γιαγιά μου, η Ανθούλα. Η αγαπημένη μου γιαγιά. Τέλειο. Οπότε σας αφήνω τώρα για να ξεκινήσω τη δουλειά. Πάμε. Τέλος για σήμερα. Ναι, φοράω την ποδιά μου και αλλάζω και τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος. Η ώρα είναι κάπου στις 4.30 και επιστρέφω σπίτι. Λοιπόν, το σφράγισμα πήγε τέλεια. Η γιαγιά και η Μανθούλα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρούμενη. Της άρεσε πάρα πολύ. Οπότε και εγώ είμαι. Και αυτή την ώρα την οποία εγώ δούλευα, ταυτόχρονα ανέβηκε ένα βίντεο στο κανάλι μου, το Panos DentTube. Το οποίο είναι τέλειο για να πείτε να το τσεκάρετε. Ναι, θα πείτε. Και τώρα που θα πάω σπίτι θα δω και πώς θα πάει. Είχα ξεχάσει πως είναι αυτό το 20 λεπτό το περπάτημα. Όταν είσαι τόσο φορτωμένος. Πού θα πάει, θα επιστρέψουμε σε φόρμα. Και τώρα ανεβαίνουμε τις σκάλες. Πρώτα θα βγάλω αυτό το στενό τζιν από πάνω μου και μετά θα κάνω όλες τις άλλες δουλειές. Επιτέλους. Τώρα ξέρετε, ήρθε η εποχή που όλοι φοράμε τις βερμούδες, αναπνέουμε τα πόδια, δεν ζεσθενόμαστε, βασικά όλοι εκτός από εμάς. Εμείς οι αγαπητοί φοιτητές οδοντιατρικής απαγορεύεται να φοράμε κοντό σορτσάκι μέσα στη σχολή. Ω, ναι. Αυτές τις δύσκολες μέρες, από πού έρχεται το φαγητό? Το φαγητό έχει προέλευση από τη μητέρα
Και συνεχίζεται η επεξεργασία του στο φούρνο μικροκυμάτων. Και είναι φασολάκια με. Φασολάκια με κοτόπουλο. Τέλειο. Η ώρα είναι 6 παρατέταρτο και είχα σκοπό τώρα να διαβάσω λίγο τα σχόλια και αυτά από το βίντεο. Αλλά παιδιά, είμαι πτώμα και θα πέσω για μισή ώρα στο κρεβάτι. Α, και τα υπόλοιπα μετά. Και η μισή ώρα έγινε μία ώρα και αναγκαστικά θα σηκωθώ πιο κουρασμένος από ότι κοιμήθηκα. Και το ότι γύρισα στη Θεσσαλονίκη σημαίνει ότι θα ξεκινήσω ξανά γυμναστήριο. Κανονικά χαίρομαι, ναι, αλλά μόλις ξύπνησα. Και δεν μπορώ τώρα να χαρώ. Το κακό με το να τρως 2 γιαουρτάκια την ημέρα είναι ότι πρέπει να πηγαίνεις συχνά στο σούπερ μάρκετ για ανεφοδιασμό. Οπότε πάω στο σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι τα αγαπημένα. Και δεν παίρνω τόσο πολλά. Με διαφορά αγαπημένους μου καφές. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό μου έχει τόσο θύμα, αλλά είδα αυτό. Ναι. Είναι ένας καφέ λάτε από τα Starbucks, εσπρέσο και milk στο μπασούτι που ήμουν μέσα. Και δεν ξέρω, απλά με τράβηξε και ήθελα να το δοκιμάσω. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω την άποψή μου, πώς μου φάνηκε. Και ταυτόχρονα θα τσεκάρω τα comments και το καινούργιο μου βίντεο πώς πήγε. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν πήγε τόσο καλά. Αρχικά να πω ότι έχει 20% ζάχαρη. Δεν μας αρέσει ζάχαρη. Η πρώτη τζούρα είναι η πιο σημαντική. Είναι λίγο πικρό, αλλά και το γάλα που έχει το δίνει μια ευχάριστη γλυκιά γεύση. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο, αλλά έχει σίγουρα λίγο εθιστική γεύση, να πω την αλήθεια. Απροτού πάω στο βίντεο, δείτε αυτό. 1 έως 7 Μαΐου στο Pounds Dent Vlogs αποκτήσαμε 180 συνδρομητές και χάσαμε 42. Εσείς 42, να μην ξανάρθετε σε αυτό το κανάλι, εντάξει. Άντε τώρα, γιατί δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε. Να γράφεστε σε ένα κανάλι και να ξεγράφεστε. Εμείς εδώ μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτά τα 180 άτομα πάντως. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το βίντεο είναι αυτό. Πώς να μην πάρεις τον αριθμό της. Τώρα θα σας δείξω την αγαπημένη μου σκηνή. Τι όχι. Μα καλεδέας είναι πολύ καλό καλάκι. Αφού τώρα βιάζομαι. Και μη. Αν βιάζε, στην κρυμνάλ και φύγε. Σαν αρχηγός. Έφυγα λοιπόν, αφού βιαζόμουν. Okay. Λοιπόν, εντάξει. Τα πάει σχετικά καλά το βίντεο, δεδομένου ότι είναι καθημερινή. Αλλά θα ήθελα από εσάς που θα δείτε και αυτό το vlog να πάτε να το τσεκάρετε κι εσείς και να αφήσετε τα σχόλιά σας. Αν σας άρεσε φυσικά. Αν δεν σας άρεσε, καλά, πάλι δείτε το. Εντάξει. Λοιπόν, αφού έχω πιει και καφέ, είμαι έτοιμος για γυμναστήριο. Έτοιμος. Λοιπόν, πάω να κάνω βάρη. Ούτε σήμερα θα πάρω την κάμερα μαζί μου στο γυμναστήριο, αλλά. Το υπόσχομαι να το ζητήσετε με ζήλο από κάτω στα σχόλια. Θα την πάρω μια μέρα και θα σας δείξω περισσότερα πράγματα από το γυμναστήριο. Οπότε φεύγω. Bye. Λοιπόν παιδιά, τέλος το γυμναστήριο. Έκανα μπάνιο και τώρα θα ξεκινήσω edit. Είναι λίγο αργά, αλλά θα ξεκινήσω να βάλω αυτό το vlog για να το δείτε αύριο. Προσπαθώ να στα δίνω έτσι, να μην χάνουμε μέρα. Λοιπόν, η στιγμή για την ερώτηση του βίντεο. Είδατε εγώ πως πέρασα την πρώτη μου μέρα στη σχολή μετά από τις διακοπές. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια. Εσείς, πώς ήταν η πρώτη σας μέρα μετά τις διακοπές, είτε στη δουλειά, είτε στο σχολείο, είτε στη σχολή, οτιδήποτε. Περιμένω τα σχόλιά σας για να τα διαβάσω. Λοιπόν, παιδιά, πατήστε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε τα σχόλιά σας και κάντε εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει. Η παρέα μεγαλώνει καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog.